Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Σήμερα έψαχνα στο πατάρι τα πράγματα του παππού μου και βρήκα κάτι. Τι έφερα? Ένα κινητό. Όχι, ρε παιδιά, ο παππούς μου είναι αρχαίος. Βρήκα μάλλον ένα ημερολόγιο που από ό,τι λίγο διάβασα γράφει για τις αγελούδες. Τι είναι οι αγελούδες? Α, εγώ δεν θέλω να ακούσω. Γιατί, φοβάσαι? Φοβάμαι, ναι. Φοβάμαι, αλλά δεν θέλω. Μα αφού δεν φοβάσαι, γιατί θες? Είναι δαιμονικές. Δεν είναι δαιμονικές. Η γιαγιά μου είχε πει ότι οι άνθρωποι τις έχουν δημιουργήσει για να κάνουν σαβολιές. Μα ο Κυριάννης δεν έχασε τη μιλιά του. Ο Κυριάννης έχασε τη μιλιά του γιατί έπινε και τον έδερνε η γυναίκα του. Μη μαλώνετε. Λέει για μια παρόμοια ιστορία. Μια νύχτα, δύο ψαράδες γίναγαν το βράδυ και τους έπιασαν οι αγελούδες και τους έδιραν. Κάτσε. Καινούριο. Ε, τι κάνεις, ρε! Γιατί με σώχνεις, ρε! Τι κάνεις, με σώχνεις! Δεν ήμουν εγώ. Ποιος ήταν? Τι πήγες, ρε! Ποιος με ακούμπησε? Ποιος με ακούμπησε? Όχι εγώ, ρε! Ποιος? Δεν ξέρω. Με χτύπησε, το ξέρεις! Το ξέρεις! Δεν ήμουν εγώ, σου λέω! Πώς ήταν? Δεν το ξέρω! Γιατί μου το πρόβλης? Όσο με! Δεν το έκανα εγώ, σου λέω! Δεν το έκανε! Τι ήταν, φίλε? Τι? Μάλλον η αγελούδα! Με αγελούδα, ψεύτη! Γιατί? Με χτύπησε, γιατί? Η αγελούδα ήταν! Δεν υπάρχουν αγελούδες! Πού ήσουν, βρε αχαήρευτε? Τι κάνετε εδώ κάτω, γιατί είστε έτσι? Ποιος πήρε? Πάμε σπίτι! Έπαμε σαν! Φωνάζε! Πήγαινε σπίτι σου! Έπαμε, σε περιμένω, παιδιά! Ποιος σας έδιρε? Κανείς δεν μας έδιρε! Αγελούδες ήταν! Τι λες καλά, δεν υπάρχουν αγελούδες. Αγελούδες ήταν, πήγαινε σπίτι. Έλα, πάμε σπίτι. Πήγαινε. Πάμε. Άστο να φτάνει να το φάνει αγελούδες. Τι θα κάνει αυτός? Άστο να το φάνει αγελούδες. Γύρισες, φίλε μου. Μπράβο. Μου λείψε. Ψέματα. Η γιαγιά μου είχε πει ότι ο Κυριώργης έβγαινε ραντεβού στα κρυφά με την κυρία Μαρία τη Χείρα. Εκείνη έκανε την αγελούδα για να μην τους πιάσουν τα πράσα. Μα καλά, η γιαγιά σου όλα τα ξέρει. Ας διαβάσουμε να καταλάβουμε τελικά τι είναι οι αγελούδες. Στον Περιστεριώνα, στην Πάνω Λαγκαδιά, δεν περνούσε κανείς το βράδυ. Ήταν μια αγελούδα στην είσοδο που έπαιζε κιθάρα, και όποιος την έβλεπε στα μάτια θα μαρμάρουν από το φόβο του. Έτσι και κανένας τηνιακός δεν πλησίαζε. Μόνο ο Κυριώργης, ο Γελαδάρης, περνούσε από εκεί, και σε εκείνον δεν εμφανίζονταν. Γιατί είχε πιει όταν ήταν μικρός νερό από την αστήρευτη στέρνα και δεν τον έπιανε η κατάρα. Να σου πω ότι θα συνεχιστεί αυτό. Μα ρε αγάπη μου, δεν μπορώ, είναι τα παιδιά στη μέση. Για πόσο ακόμα θα κάνω την αγελούδα? Μα εντάξει, αφού δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Όλοι φοβούνται. Τέλος ιστορίες. Εγώ άμα δω αγελούδα θα σηκωθώ να φύγω. Εγώ πάντως, παιδιά, δεν φοβάμαι καθόλου. Ούτε εγώ. Το είδατε κι εσείς αυτό? Μήπως είναι αγελούδα? Ιδέα σου ήταν. Έλα, βρε κοπελιά. Μην αφοβήσει εδώ! Μπράβο, ρε Ειρήνη. Καλά τους έκανες φοβητσιάριδες. Τρόμαξαμε ένα απλό μύθο. Έλα, πάμε να τους φωνάξουμε τώρα. Έλα, Ειρήνη, πάμε. Ειρήνη, δεν τρομάζω. Μαζί την κάναμε την πλάκα. Ειρήνη. Ειρήνη. Α!